μικρό ετά του μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και έβλεπε όλους τους ανθρώπους σαν αδελφούς του, σαν παιδιά του, σαν πολύ δικούς του ανθρώπους. Και υπέφερε με τα προβλήματα του καθενός. Και όποιος πήγαινε και τον έλεγε το πρόβλημά του, ο γέροντας πραγματικά αγωνιούσε. Και δεν το ξεχνούσε. Και άλλες φορές, αν επισκεπτόταν κανείς, μπορεί αυτός ο ίδιος να το ξεχνούσε, ο γέροντας το θυμόταν και ρωτούσε τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται με τ' άλλο. Μια φορά είχε πάθει ένας παιδικός μου φίλος, είχε πάθει καρκίνο. Είχα μάθει, ας πούμε, ότι είχε πάθει καρκίνο. Και πάω και του λέω, γέροντα, λέω έτσι και έτσι, λέω, έπαθε καρκίνο. Και μου λέει, τώρα τι θέλεις. Λέω, θέλω να τον κάνετε καλά. Μου λέει, τι θες να κάνουμε καλά, λέει, το σώμα ή την ψυχή. Σκέφτομαι λίγο εγώ, λέω και τα δύο. Γέλασε ο γέροντας. Μου λέει, καλά, λέει. Συμφωνείς, λέει, να το πάρουμε μισό-μισό. Να πάρεις εσύ το 50% και εγώ να πάρω το 50% για να γίνει καλά αυτός. Εγώ κόλλησα, ας πούμε. Με είδε που κόλλησα, ας πούμε, μου λέει, καλά, λέει, να πάρεις εσύ το 90% και εγώ θα πάρω το 99%. Δέχεσαι. Αυτό μου φάνηκε πιο εύκολο, ας πούμε. Δέχομαι, γέροντα, λέω. Οπότε, μετά το σκέφτηκα λίγο. Τώρα δηλαδή, γέροντα, λέω, τι θα γίνει, να πάθουμε εμείς καρκίνο, λέω, θα πάρουμε το καρκίνο εμείς. Γέλασε ο γέροντας. Μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει, για να ακούσει ο Θεός την προσευχή, λέει, πρέπει να γίνεται με τέτοια διάθεση, να έχει μια διάθεση αυτοθυσίας. Να πει στο Θεό, Θεέ μου, κάν τον εκείνον καλά και δώσε μου σε μένα την αρρώστια του. Βέβαια ο Θεός, λέει, ας πούμε, που βλέπει τη δικιά μας αδυναμία, συγκινείται, λέει, με το φιλότιμο που δείχνουμε και εκείνον τον κάνει καλά, και σε εμάς δεν δίνει την αρρώστια, ας πούμε, γιατί βλέπει ότι δεν θα τη σηκώσουμε. Αλλά πρόσεχε, μου λέει, καμιά φορά άμα δει, λέει, ότι τη σηκώνουμε, μας τη δίνει την αρρώστια, στα αλήθεια, ας πούμε. Αλλά θέλω να σου πω, λέει, ότι για να πιάσει προσευχή, ας πούμε, να ακούσει αυτό η προσευχή, πρέπει να γίνεται με τέτοια διάθεση, ας πούμε. Αυτή τη διάθεση ο γέροντας την είχε 1000%. Και αυτός ο φίλος μου έγινε καλά. Και ζει ακόμα τώρα και έχει παιδιά, ας πούμε. Και φυσικά όχι από τη δικιά μου προσευχή, έγινε από την προσευχή του γέροντος. Πήγα στο Γέροντα Παΐσιο το 79, μόλις με είδε με φώναξε με το όνομά μου. Και πού μένω, με είπε, και τι δουλειά κάνω, με είπε. Ένας άγιος άνθρωπος θα έφεσαι. Τι να σας πω για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο είναι φαινόμενο. Είναι ο άγιος του αιώνα μας. Εσείς γιατί είχατε πάει να συναντήσετε τον Γέροντα? Είχατε κάποιο πρόβλημα υγείας ή από περίεργα να τον γνωρίσετε? Γιατί είχατε πάει? Είχα ένα πρόβλημα και πήγα να... Είχα ακούσει γι' αυτό και πήγα να το λύσω. Και τελικά ναι, το... ναι, ναι. Τι αφορούσε το πρόβλημα σας, ήταν οικογενειακό, ήταν... Τι ακριβώς ήταν το πρόβλημα? Προσωπικό μου. Και μου το λύσε, ναι. Θυμάμαι λοιπόν μία φορά, για να πω ένα μόνο, που έχω ζήσει πολλά παρόμοια, που βρέθηκα, μάλιστα ήμουν με ένα συγγενικό μου πρόσωπο, έξω από το κελί, το που περίμεναν, επίσης, ένας άγνωστος μου κύριος, ένας κληρικός και ένα μικρό παιδάκι, το οποίο ήταν το παιδί του κληρικού. Και κάποια στιγμή ήρθαμε όλοι μαζί μέσα, όπως συνήθως γινόταν, χωρίς να ξέρουμε ένας τον άλλον. Καθίσαμε εκεί στο υπαίθριο αρχονταρίκι του γέροντα και αρχίσαμε να μιλάμε. Τι κάνει ο κόσμος, μας ρωτάει. Καλά, γέροντα, μας λέει ο κόσμος δεν πάει καλά. Μα εγώ, λέει, έχω μερικές ντοματιές εδώ, θυμάμαι τώρα. Και θέλω και αυτές να τις βγάλω, γιατί μου τρώνε χρόνο από την προσευχή. Και δεν χαλάνε, λέει, μόνο, λέει, οι άνθρωποι, οι, ας πούμε, άσχετοι, αλλά και οι πιστοί ακόμα. Βλέπεις, λέει, ο άλλος είναι έμπορος υφασμάτων και αλλάζει τα ονόματα των υφασμάτων για να τα πουλήσει καλύτερα. Ή γεννάει η γυναίκα του υπαλλήλου του και του δίνει μια άδεια, για να μην μπορεί ότι δεν του δίνει την παραμικρή αύξηση. Κοιτάζω έτσι όπως ήταν και βλέπω το μοναδικό αυτό κύριο, που άγνωστο, είχε γίνει μπλε.
και έτρεμε. Και τη στιγμή σηκώνει το γέροντας και λέει: να πάω να σας φέρω τώρα, λέει, τα λουκούμια. Και πετάγεται αυτός πάνω και φωνάζει: είναι Άγιος. Εγώ είμαι αυτός. Σε εμάς. Εγώ είμαι αυτός. Ήταν, ήταν πραγματικά αυτός ο έμπορος και άλλαζε τα ονόματα των εφημάτων και τότε τον υπάλληλο του έδινε άδεια. Και αυτός έγινε άνθρωπος, άλλαξε εντελώς. Τον συναντώ που και πού. Και το θυμόμαστε το περιστατικό του φοβερό που έγινε, τι φοβερές αλλαγές. Έμενα μαζί του σε μια περίοδο 5,5 μηνών στο κελί της Παναγούτας που είναι κοντά στις Καριές. Είναι εκπληκτικό το πώς αυτός ο άνθρωπος μέσα από απλούστατα σχήματα και φραστικές διατυπώσεις μπορούσε να ακουμπήσει τις ψυχές και να τις ελευθερώσει. Όχι σαν ένας μάγος, σαν ένας καταπληκτικών ανθρωπίνων και φυσικών χαρισμάτων άνθρωπος. Θα μπορούσα να τον προσδιορίσω με μία λέξη. Τη λέξη του Αγίου, του αυθεντικού Αγίου. Επειδή ο κόσμος πήγαινε πάρα πολλά πράγματα, ο καθένας που πήγαινε με τσάντες και τα λοιπά, το πήγαινε εκεί, ο γέροντας δεν τα δεχότανε και τους έλεγε, τους επιδείχνει στο τάδε κελί να πάνε, γιατί εκεί υπάρχει ένα γεροντάκι που είναι φτωχό και τα λοιπά, και έτσι τους έστελνε τους ιδίους να τα μοιράσουν. Δεν ήθελε ούτε καν ο ίδιος να δείξει ότι κάνει ελεημοσύνες. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμον πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος εκ των κόπων του. Από τον ίδρυτό του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμων πρέπει να είναι δίκαιος. Διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός. Δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη. Σε ηλικία 26 χρονών εγκαταλείπει την κοσμική ζωή και καταφεύγει στο Άγιον Όρος να βρει την επαφή που έψαχνε από μικρός με τον Θεό. Το όνομα Παΐσιος το πήρε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου όταν έλαβε και το μοναχικό σχήμα. Από εκεί έστειλε μια φωτογραφία στην πολυγαπημένη μητέρα του Ευλαμπία. Στο πίσω μέρος της είχε γράψει ένα λυρικό ποίημα αποχαιρετισμού. Μανούλα μου, σε χαιρετώ. Εγώ πάω να μονάσω. Φεύγω την μάταιαν ζωή, τον πλάνο να γελάσω. Στην μοναξιάν, στην έρημον, τα νιάτα να περάσω. Δια την αγάπη του Χριστού όλα θα τα θυσιάσω. Όλα του κόσμου τα αγαθά σαν σκύβαλα θα αφήσω, να εκτελέσω την πρώτη εντολή, τον Θεό να ακολουθήσω. Με τον Σταυρόν στο Γολγοθάν, τον Ιησού να ακολουθήσω και εις την Άνω Ιερουσαλήμ εύχομαι να σε συναντήσω. Και δια μητέρες το εξής θα έχω την Παναγία, να με φυλάξει αυλαβή απ' του εχθρού την Πανουργία. Μάνα μου με κατάνοιξην, στην έρημον, εδώ, στην ησυχία. Θα εύχομαι πάντα δια εσέ και δι' όλη την πολιτεία. Είχε βαθύτατη αγάπη, όπως σας είπα, για όλη την κτήση και ιδιαίτερα για τον άνθρωπο, αλλά το χαρακτηριστικό της αγάπης του ήταν ότι ήταν έμπονη αυτή η αγάπη. Μας έμαθε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου εμπόνος και προσευχητικός.
Θυμούμαι ένα περιστατικό όπου μου έλεγε ένας μοναχός που βρισκόταν κοντά στις καριές. Πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος να επισκεφτεί τον πατέρα Παΐσιο. Και μου έλεγε αυτός ότι εγώ ζήλεψα. Με ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Γιατί στον πατέρα Παΐσιο και όχι σε μένα. Κάποια στιγμή λοιπόν χτυπάει ένας την πόρτα του και λέει: Τι θέλεις? Λέει: Μπορείτε να μου πείτε που είναι ο πατήρ Παΐσιος στο κελί του πατέρα Παΐσιου? Εγώ είμαι ο πατήρ Παΐσιος. Αρχίζει λοιπόν να του λέει το μπέρδεμά του, το πρόβλημά του, την αγωνία του, την ανησυχία του. Προσπαθούσα, λέει, εγώ να τον φέρω βόλτα, να τον καθησυχάσω, επιστράτευσα όσες συμβουλές και γνώσεις και γνώμες είχα, μα μου ήταν αδύνατο. Επινόησα τότε το εξής. Του λέω: Δεν μου λες, ποιον έψαχνες? Λέω: Αυτόν τον ασκητή που πήγε. Α, λέει, άλλος είναι αυτός, δεν είμαι εγώ. Αυτόν το όνομα ήταν άλλο βέβαια. Οπότε του έδειξε το δρόμο. Του λέει: Πήγαινε να μιλήσεις με τον πατέρα Παΐσιο και όταν επιστρέψεις, πέρασε από εδώ να διανυκτερεύσεις, αν θέλεις. Ήμουνα περίεργος, λέει, να δω τι θα γινότανε. Σε λιγότερο από 3/4 επέστρεψε ο άνθρωπος, άλλος άνθρωπος. Πήγε λοιπόν στον πατέρα Παΐσιο και του έλεγε: Δεν ξέρω τι μου είπε, αλλά μου πήρε όλο το μπέρδεμα. Μου απομάκρυνε όλη τη σύγχυση. Αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής θεωρεί το ιαματικό χάρισμα επακόλουθο της αγάπης. Γράφει ότι η φυσική κατορθώσας φιλανθρωπίαν μετά την τελείαν της φιλαυτίας ανέρεση η αμάτων δέχεται χάρισμα. Τέτοιο χάρισμα έλαβε και ο γέροντας. Θεράπευσε πολλούς που έπασχαν από ασθένειες ανίατες, καρκίνο, λευχαιμία, καρδιοπάθεια, παραλυσία, τύφλωση και έλυσε την στήρωση πολλών γυναικών. Συνήθως προγνώριζε το πρόβλημα και την εξέλιξή του. Αν έβλεπε πίστη στον ασθενή και ότι η θεραπεία δεν θα τον βλάψει πνευματικά, με μόνο τον λόγο του «Δεν έχεις τίποτε, είσαι καλά», ο ασθενής έφευγε υγιής. Ενίοτε σταύρωνε τους αρρώστους με τα Άγια Λείψανα και τους έχριε με έλαιον από το καντήλι της Παναγίας. Διηγήθηκε ο γέροντας το εξής. Χθες, Ιούλιος του 1992, φέρανε ένα παιδάκι εδώ, 10 ετών, τελείως τυφλό. Μόλις το είδα το ρώτησα: «Παιδί μου, τι θέλεις να σου δώσει ο Χριστός?» Αυτό μου είπε: «Θέλω να γίνω καλό παιδί». Και πριν προλάβω να προσευχηθώ, το παιδί απέκτησε το φως του. Ο γέροντας διηγήθηκε αυτό για να παρηγορήσει άλλο νεόματο, αλλά απέκρυψε την δική μου συμβουλή. Και σιγά σιγά παρέλυε. Πήγαμε στον γέροντα και του αναφέραμε σχετικά. Λέει στον πατέρα της: «Η Γεωργία θα γίνει καλά και θα πάει να σπουδάσει». Σε διάστημα ενός έτους η βελτίωση υπήρξε θεαματική. Η Γεωργία έγινε τελείως καλά και σπούδασε στην Αθήνα. Έκτοτε δεν αρρώστησε ξανά. Μαρτυρία Π. Δέλτα από Θεσσαλονίκη, από Φίτου Αθωνιάδος. Κάποιος μαθητής της Αθωνιάδος, ο Γιώτα Μη, κατά το έτος 1989, αρρώστησε από καρκίνο. Βρέθηκε όγκος πίσω από το μάτι. Πριν μπει στο χειρουργείο, πήγε η μέρα Σάββατο με τον πατέρα του στον γέροντα. Ο πατέρας με δάκρυα παρακαλούσε να κάνει προσευχή και τον ρωτούσε επίμονα αν θα γίνει καλά το παιδί του. Ο γέροντας με σιγουριά τους είπε: «Μη στεναχωριέστε, δεν είναι τίποτα». Έφυγαν κάπως παρηγορημένοι. Όταν την Τετάρτη πήγαν για την εγχείρηση, οι γιατροί κατόπιν εξετάσεων διεπίστωσαν ότι ο όγκος είχε εξαφανιστεί. Δεν υπήρχε τίποτα και φυσικά εξεπλάγησαν. Ο πατέρας και ο γιος κατάλαβαν τι είχε συμβεί και το Σάββατο ήρθαν πάλι στο όρος και πήγαν χαρούμενοι στον γέροντα για να τον ευχαριστήσουν. Ο πατέρας και πάλι. Κυρίων των κυρίων.